Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιάννη Ντακουρίδη, ο οποίος μας ακούει από την Αθήνα. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Ναι, μια χαρά. Μια χαρά. Χθες στην τηλεόραση δήλωσε ότι πλέον λίγο ελάφρυνε το μυαλό μας. Εκεί μάλλον ήταν το πρόβλημα πριν τα παιχνίδια, πριν το χθεσινό παιχνίδι. Έτσι όπως πήγαν τα προηγούμενα. Ναι, νομίζω είναι φανερό ότι και στα δύο παιχνίδια, που τα κρίσιμα που χάσαμε στο Κύπελλο και στο Λιγκάπ, δείξαμε την εξία μας, αλλά ξαφνικά κόλλησε το μυαλό μας και έγιναν ανατροπές. Και όλο αυτό έπρεπε να το δουλέψουμε στον καιρό που είχαμε μέχρι να παίξουμε, να ξεκινήσουμε τα play-off, έτσι ώστε να το αποβάλουμε, να μην το σκεφτόμαστε, ναι, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Αυτό πώς δουλεύεται αυτό πραγματικά? Ναι, δηλαδή αυτό, είναι, αυτό. Είναι ψυχολογικό καθαρά. Εκτός αν αισθάνεστε καλύτερα, όταν αισθάνεστε και ότι λειτουργείτε καλύτερα ως ομάδα. Εντάξει, ψυχολογικό είναι μέσα εισαγωγικά. Το βόλεϊ από μόνο του είναι ένα άθλημα που δεν είναι καθαρά, ας πούμε, να βασίζεται σε αντοχή. Το έξιμο είναι όλα. Θέλει πολύ μυαλό σαν άθλημα και όλα παίζουν τον ρόλο τους. Δυστυχώς έγιναν αυτά τα άσχημα πράγματα για μας, αλλά τα έχουμε ξεχάσει. Αυτό εννοώ, το δουλέψαμε. Τα αφήσαμε πίσω, τα ξεχάσαμε. Για να κοιτάξουμε το μέλλον, για να φτιάξουμε, να διορθώσουμε με το μέλλον ό,τι έχω λάθος έχουμε κάνει. Άρα απαντάς και στην άλλη ερώτηση που είχαμε να σου κάνουμε, διότι λέγαμε πριν πόσο ρόλο παίζει η κούραση ή η φυσική κατάσταση που πρέπει να έχει κάποιος εκ των προτέρων. Συμβάζει και μια διάσταση εγκεφαλική τώρα σε αυτή τη σειρά αγώνων, ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο πώς θα το αντιμετωπίσεις, τι θα σκέφτεσαι για να ανταπεξέλθεις στην δυσκολία και στην κούραση αυτών των αγώνων. Ναι, αυτές τις σειρές αγώνων είναι πάντα ιδιαίτερες, γιατί κρίνεται μια πρόκριση, αλλά δεν κρίνεται σε νοκάουτ αγώνα, κρίνεται σε τρεις νίκες και έχουμε να διαχειριστούμε πολλά, όπως είπατε. Έχουμε να διαχειριστούμε την κούραση και πώς θα διαχειριστούμε την νίκη που κάναμε για να είμαστε καλύτεροι στο επόμενο παιχνίδι. Όλα αυτά, άμα υπάρχει θέληση και υπάρχει και παίζουμε με το ίδιο πάθος που παίξαμε όπως θες και με καρδιά και αυτοπεποίθηση, νομίζω όλα ξεπερνιούνται. Γιάννη, αν αναλύσουμε το χθεσινό παιχνίδι, είναι πολύ απλό να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν απλά καλύτερος και είναι έτσι απλά αυτή η αιτία που οδήγησε στη νίκη, στο 3-1. Ναι, νομίζω ήμασταν καλύτεροι καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού. Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι είμαστε συγκεντρωμένοι από την αρχή μέχρι τον τελευταίο πόντο. Αυτό ήταν που έκανε τη διαφορά σε σχέση με άλλες αναμετρήσεις που έχουμε δώσει με τον Ολυμπιακό. Χωρίς να σημαίνει ότι πιάσαμε το 100% του παιχνιδιού μας, μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα και αυτός είναι ο στόχος μας για τα επόμενα παιχνίδια που έρχονται. Εντός γηπέδου ή από τη δική σας ομάδα, από τους αντιπάλους, διαπίστωσες κάτι καινούριο σε επίπεδο τακτικής που μπορεί να άλλαξε σχέση με τα προηγούμενα μάτς, τα δικά σας? Εντάξει, πλέον και οι δύο ομάδες γνωρίζουν μία την άλλη και εμείς γνωρίζουμε τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός εμάς, και αυτό το ξέραμε και πριν από το παιχνίδι. Δεν μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα στην τακτική. Από εκεί και πέρα είναι θέματα διαχείρισης, όλα αυτά που είπαμε πριν. Διαχείριση στο πώς θα διαχειριστούμε ένα παιχνίδι και πώς θα διαχειριστούμε και όλη τη σειρά συνολικά. Χθες ήταν ο πρώτος αγώνας με λίγο κόσμο στο γήπεδο, αν και εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο στο βόλι, ήταν και εκδηλωτική. Όσο περνούν οι αγώνες, βλέπεις να τονώνεται το ενδιαφέρον, βλέπεις να γεμίζουν τα γήπεδα, δηλαδή την Παρασκευή μπορούμε να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό? Εντάξει, τώρα... Γιατί τη Δευτέρα, για παράδειγμα, νομίζω θα δούμε κάτι πολύ πολύ διαφορετικό εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, και εμείς ξέρουμε πάνω κάτω τι μας περιμένει στον αγώνα αύριο και αυτοί ξέρουν τι τους περιμένει στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα μπούμε να παίξουμε, δεν έχει να κάνει όσους κόσμος του Ολυμπιακού και να έρθει. Το ίδιο ισχύει και τους παίκτες του Ολυμπιακού που θα ανέβουν στη Θεσσαλονίκη. Εμείς θα μπούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας συγκεντρωμένοι, χωρίς να κάνουμε τρελά πράγματα, και συγκεντρωμένοι με σωστή τακτική και όπως παίξαμε σε αυτό το παιχνίδι, να ανεβάσουμε κι άλλο την απόδοσή μας για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Κατά ψέματα, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στείνεται από το καλοκαίρι. Εσείς αλλάξατε προπονητή, ήρθατε αρκετά νέα πρόσωπα. Πλέον είστε στο επίπεδο συνοχής ώστε να ανταποκριθείτε σε αυτό το κομμάτι σε σειρά αγώνων? Γιατί άλλο είναι ένα παιχνίδι όπως χθες, άλλο μια σειρά αγώνων που μπορεί να κριθεί και στους 5 στη διάρκεια. Έχετε αυτή τη συνοχή που πρέπει, το αισθάνεστε? Αυτό ισχύει, ότι ο Ολυμπιακός ήταν από την αρχή όλη η ομάδα ίδια από το καλοκαίρι και εμείς έχουμε κάνει τις αλλαγές. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτό.
νομίζω πλέον και αυτό πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Και νομίζω ότι όταν είναι τα παιχνίδια με τόσο κοντά το ένα με το άλλο, αυτό βοηθάει τη δικιά μας περίπτωση. Παίρνοντας την αυτοπεποίθηση από αυτή τη νίκη, παίζοντας ξανά μέσα σε δύο μέρες, νομίζω βοηθάει. Δεν νομίζω ότι έχουμε πλέον να σκεφτούμε κάτι πάνω σε αυτό. Παίζουμε καλά, θέλουμε να παίξουμε καλύτερα και το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό. Ζεις πλέον το Χιμένες κάθε μέρα ως συμπαίκτης, τον έζησες και ως αντίπαλο. Χθες ο τελευταίος του πανηγυρισμός, εκτιμάς ότι μπορεί να κρύβει κάτι, κάποια πρόθεση ή αυτός είναι ο Χιμένες και απλώς εκδηλώνεται, ξεσπάει λίγο παραπάνω σε κάποιες στιγμές? Εντάξει, κοιτάξτε, σε καμία περίπτωση, επειδή ο Χαβιέ, αυτό που βλέπετε μέσα στο γήπεδο είναι εκτός γήπεδου το άκρος αντίθετο. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, πολύ ήσυχο παιδί. Τώρα, το αυτό που ξέσπασε είναι φυσιολογικό. Όλοι οι παίχτες, ειδικά στη δικιά μας ομάδα, με αυτά τα άσχημα αποτελέσματα που είχαμε και με τον τρόπο που ήρθαν, φυσιολογικό είναι κάποια στιγμή να ξεσπάσει. Ναι, ναι. Και ο Χαβιέ είναι ένας παίχτης που μέσα στο γήπεδο βγάζει πάθος. Δεν νομίζω ότι είχε κάποια πρόθεση ούτε να προσβάλλει τους αντίπαλους παίχτες ούτε κάτι τέτοιο. Τώρα, το τι έγινε εχθές, δεν νομίζω ότι... Οι αντίπαλοι θύχτηκαν, οι αντίπαλοι αντέδρασαν, δηλαδή θεώρησαν ότι τους προσέβαλε. Εντάξει, δικαίωμά τους. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας και αυτό είναι που μετράει. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ο καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά του. Στήχθηκαν, εντάξει, είναι... Δεν μπορώ να ξέρω, είναι κάτι... Εγώ πάντως νομίζω ότι δεν είχε πρόθεση να προσβάλλει κάποιος. Τελευταίο πόντο, πανηγύρισε ο άνθρωπος, δηλαδή, εντάξει, άμα θες να ψάξεις αφορμή, θα βρεις. Μεταξύ σας, ως αντίπαλοι με τους παίκτες του Ολυμπιακού, νομίζω ότι υπάρχει μια ένταση, υπάρχει ένα, έτσι, λίγο παραπάνω από αυτή την κόντρα. Είναι φανερό ότι θέλετε ο ένας να κερδίσει τον άλλον πάρα πολύ. Και λίγο μπορεί να ξεφύγει κάποια στιγμή. Εντάξει, κοιτάξτε, όλοι οι αθλητές και στη δικιά μας ομάδα και στην αντίπαλη νομίζω είμαστε επαγγελματίες και αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δώσουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι όπλο έχει ο καθένας για να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη. Αν αυτό λέγεται παικτική ικανότητα, αν αυτό λέγεται έξτρα πάθος ή το οτιδήποτε, νομίζω ότι ο καθένας το κάνει για να βοηθήσει την ομάδα του. Και είναι φυσικό σε αυτά τα παιχνίδια να υπάρχει αυτό που λέτε, γιατί είναι από μόνο τους είναι ντέρμπι. Όλοι ξέρουμε τη σημασία αυτών των παιχνιδιών, γενικά για τους οπαδούς και των δύο ομάδων και για τον κόσμο. Και είναι φυσικό να είναι έτσι. Μάλιστα. Γιάννη, για να κλείσουμε, αισθάνεσαι ότι είναι ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε τώρα την καλή ψυχολογία και την καλή κατάσταση για να κάνετε το 2-0 αύριο? Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να φύγουμε από εδώ με δύο νίκες που θα είναι το ιδανικό για μας. Να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Ναι. Νομίζω ότι θα είναι ιδανικό με δύο νίκες να έχουμε δύο παιχνίδια, ένα αρχικά και δύο ευκαιρίες πάνω στην έδρα μας να καθαρίσουμε τη σειρά. Θα είναι το καλύτερο δυνατό, πιστεύω. Για δική μου εντύπωση είναι ότι σαν οργανισμός ΠΑΟΚ προτιμούσατε τον Ολυμπιακό στα ημιτελικά. Όχι, δεν είναι, εντάξει. Γενικά η φιλοσοφία είναι ότι για να πάρεις το πρωτάθλημα, για να βγεις πρώτος, πρέπει να κερδίσεις όλες τις ομάδες. Κάποια στιγμή θα πρέπει να κερδίσουμε και τον Ολυμπιακό. Έτσι πως εξελίχθηκαν, φυσικά και δεν θέλαμε να βγούμε τέταρτη. Αυτό είναι κάτι άσχημο που έγινε. Δεν θέλαμε να βγούμε τέταρτη στην κανονική κατάταξη. Αλλά από εκεί και πέρα η σκέψη είναι αυτή, ότι για να πάρεις το πρωτάθλημα πρέπει να κερδίσεις τον Ολυμπιακό, την Κυφσιά, τη ΣΥΡΟ, όποια ομάδα είναι. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση για τώρα. Καλή επιτυχία για αύριο. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι.